Γεια σας. Σήμερα, παραμονές 25ης Μαρτίου, σκεφτήκαμε να κουβεντιάσουμε για την 25η Μαρτίου, για το 1821. Είναι μαζί μου ο συνάδελφος, εκπαιδευτικός, φίλος, οικονομολόγος και ιστορικός, κύριος Σίμος Μποζίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σίμο. Σας ευχαριστώ εγώ πολύ για την πρόσκληση. Που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Θα κουβεντιάσουμε συμφωνώντας και διαφωνώντας. Ξεσήκωσε πέρσι, αν θυμάσαι, Σίμο, η κουβέντα αυτή με αφορμή μια εκπομπή στο Sky γύρω από το 1821. Τι ήταν το 1821, μεγάλη συζήτηση, και μάλιστα σε κάποιες στιγμές οξύνθηκαν τα πνεύματα. Κάποιοι πίστευαν ότι το 1821 είχε έναν χαρακτήρα, κάποιοι πίστευαν ότι είχε έναν άλλο χαρακτήρα. Πριν κάνω την ερώτηση, για να μπούμε στο κλίμα, θα παρακαλέσω την κυρία Κανταρέλη στο Control να μας παρουσιάσει ένα βίντεο, έτσι για να μπούμε λίγο, να προθερμανθούμε με τις εικόνες των ηρώων και την μουσική. Οδή στον Καραϊσκάκη. Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος, εικόνες ξεχύνονται με μιας. Που πας παλικάρι, ωραίος σαν μύθος, κι ολόησιά στο θάνατο κολυμπάς. Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης, με χάφωνα κι ασύρματη από παντού, γλυκά σε να νουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω, με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω, και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι, πομπές ξεκινούνε, κι οι σκλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό. Ουρλιάζουν τα πλήθη, καμπάνες ηχούνε, κι ο ύμνος σου τραντάζει το ναό. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω, με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω, και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Ακούγοντας τη μουσική αυτή, θα πει κάποιος, είναι μια μοντέρνα μουσική επένδυση σε φόντο εικόνων ζωγραφικής που αποτυπώνουν τους ήρωες του 21. Μιλάει για τον Καραϊσκάκη. Να πω για την ιστορία ότι τη μουσική αυτή, σύνθεση, την έφτιαξε ο Σαββόπουλος το 68. Την ονόμασε «Οδή στο Τσε Γκεβάρα» και την παρουσίασε στην Επιτροπή Λογοκρισίας της Χούντας, η οποία επιτροπή απέρριψε την πρόταση αυτή. Οπότε επανέφερε την πρόταση του τη μουσική
με την ίδια μουσική, ονοματίζοντας τώρα το μουσικό αυτό κομμάτι, ο Δής τον Καραϊσκάκη έγινε δεκτό και μετά από χρόνια σε μια συνέντευξη είχα διαβάσει το εξής, που με διευκόλυνε να καταλάβω ίσως και τι σημαίνει η Επανάσταση από έναν άνθρωπο, θα έλεγα φωτισμένο. Κανείς από τους δύο στρατηγούς δεν παρεξηγήθηκε. Θέλεις, για να μπούμε στη συζήτηση για το 1821, να ξεκινήσουμε? Έχει ενδιαφέρον αυτό και είναι και τα περίεργα της ιστορίας μερικές φορές, δηλαδή το ότι η Χούντα αποδέχτηκε την οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη, και αυτό ίσως πρέπει να το συσχετίσουμε με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ιστορία. Δηλαδή, είναι μεν από τη μία ο Σαββόπουλος, μπορούμε να υποθέσουμε, όπως και με βάση τα λεγόμενά του, ότι έπρεπε κάπως να αλλάξει τον τίτλο για να γίνει αποδεκτό από τη λογοκρισία. Ωστόσο, πρέπει να σκεφτούμε κιόλας ότι και την ιστορία την καταλαβαίνουμε στο εκάστοτε παρόν, με βάση τα εργαλεία που έχουμε σε εκείνο το παρόν, και ταυτόχρονα κάνοντας τρέχοντας προς τα πίσω για να το καταλάβουμε. Έχει ήδη, είναι διαπιστωμένο και γνωστό ότι όλα τα υποκείμενα, τα κοινωνικά και τα πολιτικά, από τη στιγμή που καταλαβαίνουν τον εαυτό τους, ψάχνουν τους δεσμούς τους με το παρελθόν. Μέσα από το παρελθόν προσπαθούν να αποκτήσουν μια νομιμοποίηση στο παρόν, να το χρωματίσουν. Με αυτή την έννοια, δεν είναι τυχαίο και αυτό για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη και για τον Τζε Γκεβάρα. Ας θυμίσουμε εδώ και τα συνθήματα της εποχής του 40, «Αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι, πάντα ο ίδιος ο λαός», «Η μαύρη ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες», που προσπαθούσε να συνδυάσει από τη μία το αντάρτικο και την προσπάθεια αντίστασης απέναντι στους κατακτητές Γερμανούς με την ερμηνεία για την προσπάθεια του λαού να απελευθερωθεί πάλι το 1921. Ας θυμίσουμε επιπλέον και τη συζήτηση που ξεκίνησε δεκαετία του 20 με πρωταγωνιστή τον Κορδάτο, κατόπιν το Ζεύγο. Είναι δηλαδή αυτή η συζήτηση για το 1921 παλιά, αλλά και καινούργια, και διαρκώς επιστρέφει στο παρόν και ανοίγει ζητήματα και διλήμματα. Η ιστορία έτσι κι αλλιώς είναι από τη μία δεδομένη, κάποια γεγονότα συνέβησαν, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι έγιναν, ό,τι έγινε στη διάρκεια του 21-27, οι μάχες, οι ηρωισμοί, τα καπάκια για τα οποία θα συζητήσουμε, προφανώς, οι συμβιβασμοί, οι διελκυστίνδες από εδώ και από εκεί με τα διαφορετικά συμφέροντα, η υπέρβαση των μικροσυμφερόντων κάποιες στιγμές, οι εμφύλοι, αυτά συνέβησαν. Όμως κάθε φορά μπορούμε να βλέπουμε την ιστορία με το σύγχρονο μας μάτι. Το θέμα είναι ότι με την περσινή συζήτηση νομίζω υπερίσχυσε και ένα άλλο κριτήριο, το οποίο θα ήθελα να στο θέσω υπόψη. Στο πλαίσιο μιας πολιτικής άμβλησης των γωνιών, ας πούμε, τις οποίες κατά τη γνώμη μου πρέπει να περιγράφεται η ιστορία, θέλησαν να απαλυνθούν από εδώ και από εκεί οξύτητες και να υπάρξει έτσι ένα συγκερασμός, ένα συμψηφισμός. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου εσύ για την, πώς είδες εσύ την όλη συζήτηση που διεξήχθη πέρσι για το 1821 με αφορμή αυτή την περίφημη εκπομπή του Sky. Είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που υπάρχουν κάποια συμβάντα ιστορικά, τα οποία τα γνωρίζουμε και είναι αποδεκτά από όλους, είναι αντικειμενικά και δεν μπορούν αυτά να αμφισβητηθούν εύκολα. Ωστόσο, αυτή η συζήτηση διαμεσολαβείται από το πόσο κάθε πληθυσμός, είτε είναι στις δύο όχθες του Αιγαίου, είτε είναι σε άλλες περιοχές. Θυμίζω εδώ και την προσπάθεια Γαλλίας-Γερμανίας να ξαναγράψει την ιστορία από την αρχή για τον πόλεμο. Προφανώς διαμεσολαβείται από την παιδεία που έχει ο κάθε λαός και από τις αντιλήψεις που υπάρχουν. Προφανώς εδώ δεν πρέπει να καταφύγουμε σε μια λογική άμβληση των γονιών. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, να θυμίσω ότι αυτή η συζήτηση, η οποία δημιουργεί ένα σχήμα διαζευτικό ότι ή είναι έτσι ή αλλιώς, πάλι είναι και εκείνη μια ιδεολογική συζήτηση και ξεφεύγει από τον παραδοσιακό τρόπο με τον οποίο πρέπει να βλέπουμε την ιστορία. Δηλαδή, να ψάχνουμε τα αντικειμενικά ζητήματα στο παρελθόν, και προφανώς ο τρόπος με τον οποίο θα τα ερμηνεύσουμε έχει να κάνει με το πώς τοποθετούμαστε στο παρόν. Υπάρχουν λοιπόν είτε προσπάθειες να αμβληθούν οι γωνίες στα πλαίσια, ας το πούμε, του κοσμοπολιτισμού. Υπάρχουν απ' την άλλη και προσπάθειες να διατηρηθούν οι γωνίες στα πλαίσια αλυτρωτικών αντιλήψεων. Ωστόσο, η απάντηση δεν είναι μία μέση λύση, είναι να δούμε τα πράγματα με μία τοποθέτηση απέναντι σε αυτά αντικειμενική.
Υπάρχει ένα θέμα προσέγγισης της ιστορίας, μια και είμαστε και οι δύο εκπαιδευτικοί και αντιλαμβανόμαστε πόσο πολλές φορές γίνεται βαρετό το μάθημα της ιστορίας. Υπάρχει μια συζήτηση για το πώς πρέπει να διδάσκεται, αν πρέπει να διδάσκονται ως παραδείγματα οι ηρωισμοί του 21, ή αν θα πρέπει να περιγράφονται εν λεπτομερία όλες οι διενέξεις, έτσι ώστε τελικά να αμβλύνονται αυτές οι ηρωικές στιγμές, μήπως τυχόν και παρασυρθεί η νεολαία από παραδείγματα θετικά. Υπάρχει ένα ζήτημα γενικά παιδείας γύρω από την ιστορία. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι από τη στιγμή που υπάρχουν κάποια ανδραγαθήματα και κάποιες ηρωικές πράξεις στα πλαίσια της εθνικής αφήγησης, προφανώς και μπορεί να παροξενθούν ή να συζητηθούν με μεγαλύτερη έμφαση. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε μία λογική του τύπου να βάλουμε σε μία ζυγαριά, για παράδειγμα, πόσα κεφάλια έχει κόψει κάθε σπαθί στην ιστορία, για να βρούμε με βάση τη ζυγαριά τα αποτελέσματα της ιστορίας. Σε αυτό το σημείο, Σίμω, θα μου επιτρέψεις να πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε με το ίδιο θέμα.